Πομπογρίνιο! Γεια σας μόρτες και μόρτισες. Άλλη μια μέρα μαζί, μένουμε μέσα, μένουμε σπίτι. Είμαστε υπεύθυνοι για εμάς και τους συνανθρώπους μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τένις. Επειδή η Μαρία μας πετσόκοψε την Κυριακή, αποφάσισα να μοιράσουμε λίγο μόρφωση και να της πούμε στο τέλος τι έγινε μαράκι, ξέρει και από τένις ο Πογρίνιο, ε! Θα σας πω παίχτες οι οποίοι με έχουν σημαδέψει, έχω παρακολουθήσει αυτά τα χρόνια και που πραγματικά με το στυλ τους, την ποιότητα και την αλεγκρία τους, γιατί για μένα αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, δεν είναι ούτε το ταλέντο, ούτε οι τίτλοι, με έχουν κάνει να αγαπήσω αυτό το άθλημα. Για πάμε λίγο. Πούστε μα με. Την μπάλα δεν την ξέρετε. Δεν την ξέρω. Άσε ξέρω όμως. Όχι κύριε Αλεφάντε. Ξέρω όμως ότι πρέπει. Και φυσικά δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με τον έναν και μοναδικό Τζον Μακενρό. Can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line. Ζήτω η τρέλα. Ζήτω. Μαγικός παίχτης, ένας αρτίστας. Τέλειο στο volleyball skill, περνούσε την μπάλα πάνω από το κεφάλι όλων όπως ο Τζιοβάνι πάνω από το Μοντρακόν. Πραγματικά και οι κόντρες του μαζί με τον Μπόρκ μας κάνανε να αγαπήσουμε το άθλημα και να έρθουμε πιο κοντά. Ένας επαναστάτης χωρίς ή μήπως με αιτία. Oh boy. Και πέρα από το αγωνιστικό, φυσικά γιατί ήταν τυπάρα. Γνήσιος τύπος, ένας rock star σε χώρο βουτυράτων, πάντα αντιδρούσε με τον τρόπο που νιώθε, όπως αντιδρούσαμε και εμείς αν παίζαμε, και γιατί ήταν και στη Λάρα. Πολύ πριν γίνει mainstream το άθλημα και το παίζει μέχρι και ο Πάνος από το Αγρίνιο, τότε που οι μεγάλες εταιρείες δεν το είχαν πλησιάσει και με τα Sergio Tahiti ήταν πραγματικά ένας μποέμ ωραίος τύπος. Answer my question! The question, jerk! Θα μου πείτε, ρε Γιωργάρα, τόσο παλιακός είσαι και θα έχετε δίκιο. Οπότε πάμε σε κάτι σύγχρονο. Αγαπημένος Dustin Brown. Ζήτω η τρέλα. Μαλίρα σταφάρι, σερβίς βολέ, στο φιλέ επιθετικός γιατί μπορεί, ενέργεια και πάνω απ' όλα trick shots, ό,τι συγχαίρουν την προπονητές. Πώς να μην το λατρέψεις. Σαν να κάνουμε εμείς πάσα κάτω τα πόδια πίσω από την πλάτη. Τους ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Και πέρα από όλο αυτό, Volkswagen κλούβα και σε όλο το tour με το κλουβάκι του. Μένει μέσα, περνάει χρόνο με τα φιλαράκια του. Τι ωραίος τύπος. Πραγματικά, πώς να μην το λατρέψεις.
Αφού βάλαμε τον Rockstar και τον Bohème Allègre, δεν μπορούμε να μην βάλουμε και έναν αθλητικό, αφού όλα τα αθλήματα εκεί έχουν πάει πλέον. Γκαέλ Μομφής λοιπόν, ή αλλιώς Λομόμφ. Μιλάμε για παίχτη πάρα πολύ δυνατό, εντός και εκτός κόρτ, αν με καταλαβαίνετε τι λέω. Τρεχαντήρι από τα λίγα, baseliner, που καταπίνει τα χιλιόμετρα όπως η Ηρακλής Στολτίδης στο Ζέεφελντ. Πραγματικά υπάρχουν μάτς μπορεί να έχει κάνει διπλά χιλιόμετρα από τον αντίπαλό του. Και πέρα από αυτό, forehand που μπορεί να φτάσει και 190 χιλιόμετρα την ώρα. Παναγιά μου βοήθα, μπροστά του να μην βρεθούμε. Πώς να είσαι αντίπαλός του και να μην σπάσει τη ρακέτα σου από τα νεύρα επειδή προλαβαίνει τα πάντα. Face match with it without something. Και αν δεν μπενεύσει στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Γι' αυτό θα κλείσω με το πιο ψηλό παίκτη που έχει βγει ποτέ στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Μαράτ Σάφιν λοιπόν. Ο Ρώσος γίγαντας ήταν παντού. Πολύ καλό στο βολίμπολ παιχνίδι, επιθετικός baseliner, με δυνατά χτυπήματα και στις δύο μεριές. Πράγμα πάρα πολύ σπάνιο. Άνθρωπος που εκδήλωνε τα συναισθήματά του, αφού φανταστείτε σε μια χρονιά είχε σπάσει 48 ρακέτες. Όπως και να έχει αυτό, σε εμάς τους θεατές αρέσει πολύ. Αν εξαιρέσουμε μόνο τη χρυσή καδένα που φορούσε πάντα, κατά τα άλλα τον λατρεύουμε. Είναι καλός ο Μπογρίνιο τώρα. Είμαι και πολύ ωραίος και πολύ πανέξυπνος δηλαδή.